Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, αγαπητοί μου, και η σκέψη μας, όπως καταλαβαίνουμε και με τους ύμνους που ψάλαμε και την προσευχή στην αρχή και με τα αναγνώσματα, η σκέψη μας πηγαίνει στη Σταύρωση του Κυρίου, την οποία θα ήθελα σήμερα να την προσεγγίσουμε μέσα από κάποιες λεπτομέρειες του ιστορικού που συνήθως τις προσπερνάμε. Όταν έχω κηρύξει για 25 μεγάλες Παρασκευές, δηλαδή 25 χρόνια, δεν ξέρεις τι άλλο να πεις που δεν έχει ήδη υποθεί. Υπάρχουν όμως κάποιες λεπτομέρειες που συνήθως τις προσπερνάμε και θα ήθελα σήμερα εκείνες να δούμε. Πρώτο όμως πω οτιδήποτε, επιτρέψτε μου να πω κάτι το οποίο θεωρώ, αδελφοί μου, ότι είναι πολύ σημαντικό. Τον Χριστό δεν τον σταύρωσαν οι Ιουδαίοι. Μπορεί οι πνευματικοί άρχοντες του λαού Ισραήλ να τον συνέλαβαν, να τον παρέδωσαν στη ρωμαϊκή εξουσία και να ζήτησαν τη θανατική καταδίκη. Μπορεί ένα μέρος του λαού να ήταν εκεί και να κράβγαζε το Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι τον Χριστό τον σταύρωσε η Ρώμη, αδελφοί, δηλαδή οι εθνικοί τον σταύρωσαν. Και όμως κανένας ποτέ δεν κατηγορεί τη ρωμαϊκή εξουσία για τον θάνατο του Χριστού. Αλλά εδώ και 2.000 χρόνια κατηγορούνται συνεχώς και αποκλειστικώς οι κατασάρκα ομοεθνείς και ομόθρησκοι του Ιησού. Η αλήθεια είναι, αδελφοί, πως πίσω από τη Σταύρωση βρισκόταν ο Θεός Πατέρας που παρέδιδε τον Υιό στο θάνατο εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών. Ήδη διαβάσαμε το χωρίο, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε παρέδωσε στον θάνατο το μονογενή του Υιό. Ο Πατέρας παρέδωσε τον Υιό. Ενώ ο Απόστολος Παύλος έγραψε εκείνο το μεγαλειώδες κεφάλαιο για την Ανάσταση στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15, σας παρέδωσα τη διδασκαλία που είχα και εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία, ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε σύμφωνα με τις γραφές για τις αμαρτίες μας. Αυτό έχει πρωταρχική σημασία, αδελφοί. Όχι να κατηγορούμε και να δαιμονοποιούμε έναν λαό. Ο Ισαΐας το είχε πει 600 χρόνια νωρίτερα από τον Χριστό, ότι ο Χριστός θα πάθει, κεφάλαιο 53 του προφήτη Ισαΐα. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι αμαρτίες μας, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα, είχε πάρει ο καθένας μας το δικό του τον δρόμο, μα ο Κύριος έκανε να πέσει επάνω του όλων μας η ανομία, και Ιουδαίων και εθνικών. Εάν λοιπόν αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, αγαπητοί μου, στο οποίο ο Κύριος θέλησε να υπακούσει, τότε για ποιο λόγο η κατηγορία εναντίον των Εβραίων εδώ και 2.000 χρόνια? Για ποιο λόγο να καλλιεργείται το μίσος εναντίον τους με ακούσματα όπως, επιτρέψτε μου, σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται, σήμερα έλαβαν βουλή οι άνομοι οι Εβραίοι, οι άνομοι και τα σκυλιά και οι τρισκαταραμένοι. Για ποιο λόγο? Στηρίζεται πάνω σε μια δαιμονοποίηση που δεν είναι αλήθεια. Και η Εκκλησία, και μιλάω για όλη την Εκκλησία, και η Καθολική και η Ορθόδοξη και η Ευαγγελική, φέρει μεγάλη ευθύνη για τη δαιμονοποίηση των Εβραίων εδώ και 2.000 χρόνια. Μια δαιμονοποίηση που οδήγησε σε διωγμούς, σε πογκρόμ, στα... δεν μου έρχεται η λέξη, των σοφών της Ιών, όπως λέγονται εκείνα, στην καταλήστευση των περιουσιακών στοιχείων αυτών των ανθρώπων, σε αποκλεισμούς, και κορυφώθηκε οπωσδήποτε με το ολοκαύτωμα. Μην δεχόμαστε άλλο αυτή τη δαιμονοποίηση, αγαπητοί μου, ενός λαού που δέχτηκε να σηκώσει ένα τεράστιο βάρος ευθύνης για χάρη της σωτηρίας όλου του κόσμου. Και μην ξεχνάμε ότι και ο Ιησούς και η Παρθένος Μαρία και οι Άγιοι Απόστολοι και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και τόσοι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας Εβραίοι ήσαν. Μάλιστα ο Κύριος είπε πως η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Αυτό λέει ο Χριστός. Και αυτό είναι καλό να μην το ξεχνάμε. Ας ανοίξουμε τώρα τις γραφές μας
στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο κεφάλαιο 27, εδάφιο 32. Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο κεφάλαιο 27, εδάφιο 32. Έχουν προηγηθεί οι δίκες. Ο Χριστός έχει καταδικαστεί και από το Ιουδαϊκό Δικαστήριο και από το Δικαστήριο των Εθνικών. Η απόφαση και των δύο δικαστηρίων είναι θάνατος. Χωρίο 32. Είμαστε στο Πρετόριο. Ο Πιλάτος έχει δώσει την εντολή ή την άδεια μάλλον ο Χριστός να θανατωθεί. Και διαβάζουμε. Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού σε εμάς. Ας ακούσουμε προσοχή. Βγαίνοντας από το διοικητήριο, οι στρατιώτες βρήκαν κάποιον Σίμωνα από την Κυρήνη και τον αγκάρεψαν να σηκώσει το σταυρό του Ιησού. Έφτασαν έτσι στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς. Στα ελληνικά το όνομα σημαίνει τόπος κρανίου. Έδωσαν στον Ιησού να πιει ξύδι ανακατεμένο με χολή. Όταν όμως το γεύτηκε δεν ήθελε να πιει. Ύστερα το σταύρωσαν και συνέχεια μοιράστηκαν τα ρούχα του ρίχνοντας κλήρο. Και κάθισαν εκεί και τον φύλαγαν. Πάνω από το κεφάλι του έβαλαν μια επιγραφή με την αιτία της καταδίκης. Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Δεξιά και αριστερά του σταυρώθηκαν δύο ληστές. Και οι παραστικοί κουνούσαν ειρωνικά το κεφάλι και τον έβριζαν λέγοντας: «Εσύ που θα γκρέμιζες τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξανάχτιζες, σώσε τον εαυτό σου αν είσαι Υιός του Θεού και κατέβα από το σταυρό». Το ίδιο τον περιπέζανε και οι αρχιερείς μαζί με τους γραμματείς, τους πρεσβυτέρους και τους φαρισαίους και έλεγαν: «Τους άλλους τους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Αν είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατεβεί από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν». Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στον Θεό, ας τον γλιτώσει λοιπόν τώρα αν τον θέλει, αφού είπε πως είναι Υιός του Θεού. Το ίδιο και οι ληστές που είχαν σταυρωθεί μαζί του τον περιγελούσαν. Μέχρι εκεί ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο του αυτόν στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, αγαπητοί μου. Όπως είπα προηγουμένως, θα ήθελα σήμερα να προσεγγίσουμε τη Σταύρωση μέσα από κάποιες λεπτομέρειες της ιστορίας, τις οποίες συνήθως τις προσπερνάμε, και θα επικεντρωθούμε, αγαπητοί μου, στα εδάφια από το 32 μέχρι και το 38. Γράφει ο Ευαγγελιστής στο εδάφιο 32 και ξεκινάει, θα χρησιμοποιήσω τώρα το κείμενο, «εξερχόμενοι», λέει. Δεν μας λέει βέβαια από πού και προς τα πού εξέρχονται, εάν είναι από το διοικητήριο, το πρετόριο δηλαδή, ή αν είναι από την πόλη της Ιερουσαλήμ. Το πιθανότερο είναι ότι εξέρχονται από την πόλη της Ιερουσαλήμ. Ό,τι και αν είναι όμως, στο τέλος η αλήθεια είναι μία, ότι ο Χριστός πεθαίνει έξω από την Ιερουσαλήμ. Όμως για ποιο λόγο έπρεπε ο Χριστός να οδηγηθεί έξω από την πόλη, ώστε εκεί να σταυρωθεί? Οπωσδήποτε μια απάντηση θα ήταν ότι ο λόφος του Γολγοθά ως σημείο εκτέλεσης των θανατοπινητών βρισκόταν έξω από την πόλη και έπρεπε εκεί να οδηγηθεί. Όμως είναι μόνο αυτό? Γιατί να τους εκτελούν έξω από τα τείχη? Δεν μπορούσε να γίνει μέσα σε κάποια σε ένα περιτυχισμένο χώρο? Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι από τη μια ο νόμος το απαιτούσε, αγαπητοί μου, Λεβιτικό κεφάλαιο 24, εδάφιο 14, όλοι οι καταδικασμένοι σε θάνατο έπρεπε να εκτελούνται έξω από τα τείχη της πόλης. Από την άλλη, όλες οι θυσίες εξηλαίωσης για αμαρτία που ο Θεός είχε ορίσει το λαό Ισραήλ να κάνει και για χιλιάδες χρόνια τις έκαναν, αποτελούσε μια προαπεικόνηση της θυσίας του Ιησού. Το ζώο που θυσιαζόταν ως ο αντικαταστάτης του ανθρώπου που πρόσφερε τη θυσία. Αυτό το ζώο, σύμφωνα με τον νόμο που ο Θεός είχε ορίσει, τον ζώο της εξηλαίωσης έπρεπε να καεί έξω από την Ιερουσαλήμ, όχι στο ναό. Τα άλλα ναι, αυτό το ζώο έξω από την Ιερουσαλήμ. Διαβάζουμε Λεβιτικό κεφάλαιο 16. «Το μοσχάρι και τον τράγο που θα έχουν προσφερθεί θυσία εξηλαίωσης και που το αίμα τους θα έχει μεταφερθεί στο αγιαστήριο για την τελετουργία του εξηλασμού, θα τα βγάλουν έξω από το στρατόπεδο και θα κάψουν το δέρμα τους, το κρέας τους και την κοπριά τους». Έτσι
Και ο Χριστός, για τον οποίο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής όταν τον είδε είπε «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, αυτός που σηκώνει την αμαρτία όπως και το ζώο που σήκωνε την αμαρτία εκείνου που το πρόσφερε», έπρεπε να οδηγηθεί έξω από την Ιερουσαλήμ για να θυσιαστεί. Γι' αυτό και ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής θα έγραφε αργότερα: «Τα σώματα των ζώων που το αίμα τους εισάγεται από τον αρχιερέα στα Άγια των Αγίων για τη συγχώρηση των αμαρτιών καίγονται έξω από το στρατόπεδο». Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να εξαγνίσει τον λαό του με το ίδιο του το αίμα, θανατώθηκε έξω από την πόλη. Νωρίτερα, ο Κύριος είχε πει μια παραβολή, την παραβολή των κακών γεωργών, μέσα της οποίας είχε προειδεάσει τους μαθητές του για τον θάνατό του εκτός των τυχών της πόλης. Και η παραβολή περιέγραφε με έναν πολύ παραστατικό τρόπο την ιστορία της λύτρωσεως του ανθρώπου, αγαπητοί μου. Διαβάζουμε στην παραβολή κεφάλαιο 21, «Ακούστε άλλη μια παραβολή», λέει ο Χριστός. «Ένας γεωκτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι, το περίφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έχτισε πύργο, τον νίκιασε γεωργούς και έφυγε για άλλον τόπο. Όταν πλησίαζε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους τους γεωργούς να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίο τους έστειλε τον γιο του με τη σκέψη «Θα σεβαστούν τον γιο μου». Γεωργοί όμως όταν είδαν τον γιο είπαν μεταξύ τους «Αυτός είναι ο κληρονόμος, εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του». Τον έπιασαν λοιπόν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι. Η Ιερουσαλήμ παρουσιάζεται ως αμπέλι και εκεί έξω τον σκότωσαν. Όμως κατά κάποιο τρόπο, αγαπητοί μου, αυτή η βίαιη έξοδος του κατάδικου Ιησού από την Ιερουσαλήμ είναι ενδεικτική της απόρριψής του όχι μόνο από τον κατασάρκα λαό του αλλά και από ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δεν τον θέλουμε στις πόλεις μας, δεν τον θέλουμε στα σπίτια μας, δεν τον θέλουμε στη ζωή μας. Ο Χριστός μας ενοχλεί. Ο Χριστός είχε πει για την Ιερουσαλήμ: «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ που σκοτώνεις προφήτες και λιθοβολείς αυτούς που σου στέλνει ο Θεός, όλους έξω. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου όπως η κλώσσα συνάζει τα κλωσσόπουλα κάτω από τις τερούγες της, αλλά εσείς δεν το θελήσατε». Αλλά το ίδιο είπαν και οι Γαδαρινοί, οι εθνικοί, όταν είδαν να σοφρονεί ο πρώην δαιμονιζόμενος, πλησίασαν τον Χριστό και του λένε «Φύγε από την περιοχή μας, βγες έξω, δεν σε θέλουμε». Τον Χριστό, αγαπητοί μου, τον θέλουμε ως τζίνι, τίποτε περισσότερο. Να μας κάνει τις ευχές μας, να μας λύνει τα προβλήματά μας, να γιατρεύει τις αρρώστιές μας, να μας δίνει υγεία, να μας δίνει χρήματα, να μας δίνει δουλειά. Αλλά τη διδασκαλία του δεν τη θέλουμε. Το να σηκώνουμε το σταυρό δεν το θέλουμε. Σχολιάζοντας το σημείο αυτό, ο Ιωάννης Καλβίνος γράφει: «Ο Θεός θέλησε ο Υιός του να αποβληθεί από την πόλη ως ακατάλληλος για την κοινωνία του ανθρώπου, ώστε να δεχθεί εμάς στην ουράνια βασιλεία του». Ή για να μας δεχθεί στην μέλουσαν και μένουσαν πόλην, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου από την προς Εβραίους επιστολή. Πρώτη λοιπόν λεπτομέρεια είναι ότι ο Χριστός πεθαίνει έξω από την Ιερουσαλήμ. Η δεύτερη, ο Σίμων Κυριναίος σηκώνει το σταυρό του Ιησού. Συνεχίζει ο Ευαγγελιστής: «Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων Κυριναίων ονόματι Σίμωνα, τούτον εγκάρευσαν ή να άρει των σταυρών αυτού». Η Κυρίνη ήταν μια ελληνική πόλη της Λιβύης, Βόρεια Αφρική, με αρκετά μεγάλη Ιουδαϊκή παροικία. Πολλοί Ιουδαίοι της Κυρίνης επισκέπτονταν την Ιερουσαλήμ την περίοδο του Πάσχα για να συμμετάσχουν σε εορτασμούς, όπως διαβάζουμε στα Ευαγγέλια και στις Πράξεις των Αποστόλων. Καθώς λοιπόν βγαίνουν από την πόλη των Ιεροσολύμων,
και ενδεχομένως επειδή ο Χριστός μετά τα βασανιστήρια που υπέστη και την κούραση που βίωνε αδυνατούσε να κουβαλήσει το σταυρό, το οριζόντιο μέρος του σταυρού, γιατί το κάθετο ήταν ήδη στη θέση του, αγκαρεύουν οι στρατιώτες κάποιον Ιουδαίο από την Κυρήνη με το όνομα Σίμων, ο οποίος όμως είχε εγκατασταθεί και στην Ιερουσαλήμ, διότι ο Λουκάς μας πληροφορεί ότι εκείνη την ημέρα και ώρα που τον αγκαρεύουν επέστρεφε από το χωράφι του. Άρα δεν ήταν πιστός του Ιησού Χριστού, δεν τον γνώριζε ενδεχομένως. Ο άνθρωπος δούλευε στο χωράφι του. Δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο για τον άνθρωπο, εκτός από την πληροφορία που μας δίνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ότι ήταν ο πατέρας του Αλέξανδρου και Ρούφου. Κεφάλαιο 15 του Ευαγγελίου του Μάρκου, εδάφιο 21. Μια λεπτομέρεια που ενδεχομένως αποκαλύπτει ότι ο Μάρκος γνώριζε την οικογένεια και πολύ πιθανώς ήταν μέλη της Εκκλησίας της Ρώμης, καθώς στην επιστολή που ο Απόστολος Παύλος αργότερα θα έγραφε προς την Εκκλησία της Ρώμης λέει: «Χαιρετισμού στον Ρούφο, τον εκλεκτό αυτό χριστιανό και στη μητέρα του που στάθηκε και δική μου μητέρα». Να πίστεψε άραγε ο Σίμων ως αποτέλεσμα αυτής της αγκαρίας? Είναι πολύ πιθανό ότι είναι αυτή η αγκαρία που του φορτώνουν, που τον φέρνει σε επαφή με τον Χριστό. Και φαντάζομαι μετά που κουβάλισε το σταυρό δεν έφυγε, είδε τι έγινε. Και πιστεύει αυτός και ολόκληρη οικογένεια. Πώς αισθανόμαστε, αγαπητοί μου, όταν ο Κύριος επιτρέπει δυσκολίες στη ζωή μας? Γιατί εκείνη την ημέρα μια δυσκολία την οποία ο ίδιος δεν προγραμμάτισε ούτε την αναζήτησε, του τον φόρτωσαν το σταυρό. Τον εμπόδισε να πάει στο σπίτι του και να ξεκουραστεί. Πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε και πώς αισθανόμαστε και πώς προσλαμβάνουμε τις δυσκολίες που ο Χριστός επιτρέπει στη ζωή μας? Και τελικά, αδελφοί, τι είναι μαθητή αν όχι μια συνεχής δοκιμασία, όπως το χρυσάφι δοκιμάζει στη φωτιά? Ο Σίμων αγκαρεύεται εκείνη την ώρα. Δεν γνωρίζει τον Χριστό. Αγκαρεύεται να κουβαλήσει το σταυρό του Χριστού για να φτάσει εκεί. Και ενδεχομένως όλη αυτή η εμπειρία έγινε η αιτία να πιστέψει αυτός και η οικογένειά του. Λέει ο ψαλμοδός: «Καλόν έγινε εις εμέ ότι εταλαιπωρήθην για να μάθω τα διατάγματά σου». Μπορούμε να το πούμε ότι καλό ήταν τελικά που ταλαιπωρήθηκα με αυτή την αρρώστια ή με κάτι άλλο. Γιατί έτσι έμαθα, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσα να το μάθω. Όμως ας δούμε λίγο το σκηνικό. Γιατί άραγε ο άγνωστος Σίμων ο Κυριναίος? Γιατί όχι κάποιος από τους δικούς τους μαθητές του? Πού είναι οι μαθητές? Και πού είναι εκείνος ο άλλος ο Σίμων, ο μαθητής, που το προηγούμενο βράδυ, πριν από μερικές ώρες στην ουσία, ακούστε τι έλεγε: «Κύριε, κι αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ ποτέ δεν θα τη χάσω». Του είπε ο Ιησούς: «Σίμων, σε βεβαιώνω πως αυτή τη νύχτα, προτού λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς 3 φορές. Ο Πέτρος όμως του λέει: «Δεν θα σε απαρνηθώ, έστω και αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου». Και ξέρετε κάτι ακόμη? Συνεχίζει ο Ματθαίος: «Τα ίδια έλεγαν και όλοι οι άλλοι μαθητές». Και ξέρετε κάτι ακόμη? Αν ήμασταν εμείς εκεί, τα ίδια θα λέγαμε κι εμείς. Πόσες φορές δεν το έχουμε πει: «Κύριε, εγώ»? Και κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Σε εκείνη την τόσο δύσκολη ώρα για τον Χριστό, κανένας από τους μαθητές του, αυτούς που το προηγούμενο βράδυ τους ονόμαστε «είστε οι φίλοι μου», δεν ήταν εκεί να τον βοηθήσει, να του σηκώσει τον σταυρό, αν και νωρίτερα τους είχε καλέσει να είναι έτοιμοι να σηκώσουν το σταυρό τους. Του είχε πει: «Όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί δεν είναι άξιος για μαθητής μου». Τι λέει η απουσία των μαθητών του, αγαπητοί μου, για εμάς και τη δική μας προπαίτεια και τη δική μας πολλές φορές σιγουριά? Νομίζουμε ότι εμείς θα συμπεριφερόμασταν καλύτερα από εκείνους εάν ήμουν εγώ εκεί πέρα. Τι λέει η άρνηση των μαθητών να σηκώσουν το σταυρό του Ιησού για την δική μας άρνηση να σηκώνουμε και εμείς καθημερινά το σταυρό που εκείνος επιλέγει εμείς να σηκώσουμε?
Γιατί άραγε και εμείς λακίζουμε τη δύσκολη ώρα όταν μας θέλει να είμαστε όρθιοι και δυνατοί? Η συμπεριφορά, η απουσία των μαθητών μήπως λέει κάτι για μας? Λέει πολλά. Προσέξτε την τελευταία φράση. Τα ίδια έλεγαν και οι άλλοι μαθητές. Τα ίδια λέμε και εμείς και συμπεριφερόμαστε ανάλογα. Τρίτη λεπτομέρεια. Ο Ιησούς αρνείται να πιει το ποτό που του πρόσφεραν. Συνεχίζει ο Ευαγγελιστής και λέει: «Και ερθόντες εις τόπον λεγόμενο Γολγοθά, ο έστι λεγόμενος κρανίου τόπος». Κανένα από τα τέσσερα Ευαγγέλια, αγαπητοί μου, δεν ξεκινάει την αφήγηση με τη φράση «μια φορά και έναν καιρό». Τα Ευαγγέλια δεν αφηγούνται παραμύθια, αφηγούνται ιστορία. Γι' αυτό και τα ονόματα, οι γεωγραφικές τοποθεσίες, τα τοπονύμια μες στα Ευαγγέλια. Η ιστορία της Σταύρωσης, όπως και όλη η ζωή του Ιησού, δεν είναι ένα παραμύθι το οποίο το λέμε στα παιδιά την Μεγάλη Παρασκευή ή την περίοδο του Πάσχα. Είναι η ιστορία, αγαπητοί μου, που πραγματοποιήθηκε σε τόπο και σε χρόνο, ίνες με ημερομηνίες και σε μέρη. Τον οδηγούν λοιπόν στον τόπο του μαρτυρίου, στο λεγόμενο λόφο του Γολγοθά ή κρανίου τόπο στα ελληνικά. Για ποιο όμως λόγο ονομάστηκε κρανίου τόπος? Υπάρχουν τρεις πιθανότητες. Πρώτη, επειδή ήταν τόπος εκτελέσεων. Δεύτερο, επειδή τα κρανία των εκτελεσμένων βρίσκονταν εκεί άταφα, κάποιοι είπαν. Ωστόσο κάτι τέτοιο, αγαπητοί μου, δεν θα το επέτρεπαν οι Ιουδαίοι, διότι σύμφωνα με τον νόμο, για να μην μολυνθεί η γη, έπρεπε το σώμα του νεκρού να ταφεί πριν το ηλιοβασίλημα, όπως γίνεται και με τον Ιησού, όπως γίνεται και με τους ληστές. Όμως ακόμη και αν προερχόταν η ονομασία από την παρουσία των άταφων κρανίων, τότε κανονικά θα έπρεπε να λέγεται κρανίων τόπος και όχι κρανίου τόπος. Ίσως η πιθανότερη απάντηση και την οποία προτείνει ο Κύριλλος Ιεροσολύμων, πατέρας της Εκκλησίας, είναι ότι έλαβε αυτή την ονομασία από το σχήμα που έχει ο λόφος αυτός, σαν κρανίο. Τώρα υπάρχει κάτι το οποίο το λέει ο Οριγένης και ο Αυγουστίνος. Ο Οριγένης μας πληροφορεί για μια ιουδαϊκή παράδοση που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή. Διαβάζω, θα προσπαθήσω να το μεταφράσω με ελεύθερη μετάφραση. Λένε μερικοί ότι εκεί πέθανε, σταυρώθηκε ο Χριστός, γιατί εκεί ο Αδάμ πέθανε και εκεί τάφηκε. Και να, εκεί που ο παλιός Αδάμ έπεσε από τον θάνατο, εκεί και το τρόπαιο του νέου Αδάμ στήθηκε, δηλαδή ο σταυρός του. Το τρόπαιο του νέου Αδάμ. Και ο Αυγουστίνος, χτίζοντας πάνω στην ίδια παράδοση, λέει: «Για να υψωθεί εκεί ο ιατρός όπου βρισκόταν ο ασθενής». Οπωσδήποτε, αγαπητοί μου, δεν γνωρίζουμε πού ενταφιάστηκε ο Αδάμ. Αυτή είναι μια παράδοση εβραϊκή. Αλλά το μήνυμα που μεταδίδουν οι πατέρες θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Ο γιατρός έρχεται εκεί που ο ασθενής βρίσκεται, όχι το αντίθετο. Μάλιστα μπαίνει εκεί που μπήκε ο ασθενής. Ο άνθρωπος δηλαδή, πού, στον τάφο, ώστε να βιώσει το πρόβλημα του ανθρώπου. Και ποιο ήταν το πρόβλημα, και συνεχίζει, αγαπητοί μου, ο θάνατος. Για να νικήσει στη συνέχεια το ανθρώπινο αδιέξοδο. Και εκεί, κουρασμένος και ταλαιπωρημένος, πληγωμένος και διψασμένος, λουσμένος από πάνω μέχρι κάτω με τα σάλια όλων εκείνων που στη διαδρομή τον φτύνουν, θα δεχτεί όλον τον οχετό της ανθρώπινης κακίας και η οποία θα ξεκινήσει με το ποτό που θα του δώσουν να πιει. Διαβάζουμε: «Έδωκαν αυτό ποιήν όξος μεταχολής με μειγμένον και γευσάμενος ουκ ήθελε ποιήν». Και ο Μάρκος λέει το εξής: «Και δίδουν αυτό ποιήν εσμυρνισμένον ίνον, ο δε ουκ έλαβε». Τι άραγε ήταν αυτό το ποτό? Γιατί του το έδωσαν? Ποιο σκοπό εξυπηρετούσε? Και αυτός για ποιο λόγο, αφού το δοκίμασε, αρνήθηκε να το πιει στη συνέχεια? Λέγεται ότι την εποχή εκείνη και λόγω πολλών σταυρώσεων που εφάρμοζαν οι Ρωμαίοι είχε αναπτυχθεί ένα κίνημα μεταξύ των γυναικών της Ιερουσαλήμ,
οι οποίες ορμόμενες από το χωρίο των Παροιμιών 31, όπου διαβάζουμε να δίνεις δυνατά ποτά σε εκείνον που χάνεται στη λύπη του, κρασί σε εκείνον που έχει πίκρα στην καρδιά, πίνοντας θα ξεχνάει τη δυστυχία και τη φτώχεια του. Ετοίμαζαν ένα ποτό κρασιού ανάμεικτο με σμύρνα και το πρόσφεραν στο μελλοθάνατο ως ναρκωτικό, ώστε να μην βιώσει έντονα τον πόνο του θανάτου με οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτός ερχόταν, είτε σταύρος είτε λιθοβολισμός, γιατί στον ίδιο τόπο λιθοβολούσαν κιόλας. Είναι μια πιθανότητα, αγαπητοί μου, την οποία βεβαίως ο Χριστός την αρνείται με το σκεπτικό ότι θέλει να είναι ενσυνείδητος στην ώρα του πάθους. Δεν θέλει να είναι ναρκωμένος. Θέλει να βιώσει αυτό που θα έρθει σε λίγο. Το πρόβλημα όμως με αυτήν την εκδοχή είναι ότι κανένας Ευαγγελιστής δεν μας λέει για μια τέτοια παράδοση, αλλά ακόμη και αν υπήρχε, δεν θα τη γνώριζε ο Χριστός από πριν, ώστε ούτε καν να δοκιμάσει, διότι θα γνώριζε τι ήταν αυτό το ποτό. Για ποιο λοιπόν λόγο να δοκιμάσει, αφού στη συνέχεια θα το αρνηθεί? Το γεγονός ότι δοκιμάζει δείχνει άγνοια για το περιεχόμενο του ποτηριού. Διαβάζουμε ότι μόλις δοκιμάζει, αρνείται να πιει. Η πιθανότερη απάντηση είναι ότι με το ποτό επιδίωκαν να τον τυραννίσουν ακόμη περισσότερο. Ήδη τον έχουν τυραννίσει, σε λίγο θα τον τυραννίσουν αφάνταστα περισσότερο. Η πολύωρη ταλαιπωρία, η αιμορραγία από πολλά σημεία του σώματος, η αδυναμία πρόσβασης σε νερό σίγουρα δημιούργησαν δίψα και ο ίδιος από τον Σταυρό θα πει διψώ. Τα υγρά τελειώνουν του σώματος. Οπότε όταν του προσφέρεται το ποτήρι, θέλει να πιει, νομίζοντας ότι έχει νερό. Ωστόσο, αγίδι για νερό στο ποτήρι, υπήρχε κρασί αναμεμειγμένο με σμύρνα, η οποία έχει πικρή γεύση. Ενδεχομένως έβαλαν πολύ περισσότερη σμύρνα, ώστε να έχει έντονη πικρή γεύση. Γι' αυτό και ο Μαθαίος δεν μιλάει για σμύρνα, αλλά μιλάει για χολή. Έδωκαν αυτό ποιήν όξος με τα χολής με μειγμένο, δηλαδή ήταν τόσο πικρό σκέτο χολή. Μια εμπειρία η οποία προφητεύεται στον Πεσιανικό Ψαλμό 69, με τον οποίο ξεκινήσαμε και ψάλαμε τον ψαλμό. Διαβάζουμε εκεί: «Ξέρεις εσύ τον διασυρμό μου, τον εξευτελισμό μου, την τροπή μου, βλέπεις όλους τους καταπιεστές μου, σύντριψε την καρδιά μου ο χλεβασμός και είναι απελπισμένη. Έλπισα ότι θα βρω κάποιον να με συμμεριστεί όλα αλλά μάταια και παρηγορητές, αλλά δεν βρήκα και μου δώσαν χολή στο φαγητό μου και όταν διψούσα με πότιζαν ξύδι». Όλοι γνωρίζουμε, αδερφοί, πόσο βάρβαρο είναι να τυραννείς τον συνάνθρωπό σου, ιδιαίτερα όταν υποφέρει. Εμείς προσπαθούμε να απαλύνουμε τους πόνους εκείνων οι οποίοι υποφέρουν. Εδώ βλέπουμε όλη την βαρβαρότητα. Ο Χριστός υποφέρει από φρικτούς πόνους, από τραυματισμούς. Υποφέρει ψυχικά από την απόρριψη, ο ψαλμός το λέει. «Σύντριψε την καρδιά μου ο χλεβασμός και είναι απελπισμένη. Έλπισα ότι θα βρω κάποιον να με συμμεριστεί, αλλά μάταια και παρηγορητές, αλλά δεν βρήκα. Οι δικοί μου με εγκατέλειψαν». Θέλει να πιει νερό. Το προσφέρουν το ποτήρι και εκείνος, θεωρώντας ότι του προσφέρουν νερό, ανοίγει το στόμα, αλλά είναι δηλητήριο. Χολή σκέτη. Ποιος το πίνει αυτό? Και εκείνοι γελούν με το κατόρθωμά τους. Τι είναι ο άνθρωπος και τι μπορεί να κάνει? Και όμως αυτοί που του έδωσαν τη χολή και γελούν μαζί του δεν ήσαν άλλοι από εσένα και από μένα. Εμείς του το κάναμε. Τέταρτη λεπτομέρεια. Ο Ιησούς σταυρώνεται. Συνεχίζει ο Ευαγγελιστής. «Σταυρώσαντες δι' αυτόν». Μας εντυπωσιάζει τώρα η λακωνικότητα της περιγραφής, αδελφοί. Ξέρετε, οι Ευαγγελιστές χρησιμοποιούν μία όλο και όλη λέξη για τη σταύρωση. «Εσταύρωσαν». Τίποτε περισσότερο. Δεν μας λένε κάτι άλλο. Και άλλωστε, πώς μπορούν να μιλήσουν? Πώς περιγράφεται η σταύρωση? Πώς είναι δυνατόν να μην λένε κάτι για το χειρότερο τρόπο που ο άνθρωπος εφεύρε να πεθάνει κάποιος? Και σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο έρχεται το Hollywood, που δίνει έμφαση στον φυσικό πόνο με σκοπό το συναισθηματισμό του θεατή.
Στην Ευαγγελική αφήγηση, αγαπητοί μου, η έμφαση όμως δεν είναι στη Σταύρωση, αλλά προσέξτε, στους στρατιώτες που λαφυραγωγούν και φυλάνε σκοπιά και στους παριστάμενους που τον χλεβάζουν. Εκεί είναι η έμφαση. Δεν είναι στη Σταύρωση. Και σταύρωσαν αυτόν. Μία λέξη. Το γεγονός ότι λαφυραγωγούν τα ρούχα του δηλώνει ότι τον έχουν ξεγυμνώσει. Οι καταδικασμένοι σε Σταύρωση πέθαιναν πάντα γυμνοί. Πώς αντέχετε εικόνα του θεανθρώπου ξεγυμνωμένου στη θέα των δημιουργημάτων του? Δεν είναι όπως το βλέπουμε στο Hollywood ή στις εικόνες με μια πετσέτα μπροστά του. Ο Χριστός είναι γυμνός. Ξεφτελίζεται μέχρι εσχάτου. Και ακόμη, τα ρούχα του τα παίζουν στα ζάρια. Δηλαδή, ενώ εκείνος υποφέρει, αυτοί διασκεδάζουν. Εμείς δηλαδή. Προηγουμένως κρασί, τώρα ζάρια. Από τον Χριστό προσπαθούμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μας ενδιαφέρει το πάθος του. Μας ενδιαφέρει εκείνο που έχει. Και προηγουμένως το κρασί, τώρα τα ζάρια. Ξέρετε τι δηλώνει αυτό? Πέρα από διασκέδαση, δύο σοβαρά πάθη του ανθρώπου. Το ποτό και ο τζόγος. Εκείνη την ώρα που ο θεάνθρωπος πεθαίνει, οι άνθρωποι είναι βουτυγμένοι στα πάθη τους. Ωστόσο βρίσκονται στο καταλληλότερο σημείο. Το καλύτερο, εάν θέλουν απελευθέρωση, στο σταυρό του Ιησού Χριστού. Και αγαπητοί μου, μες στην ιστορία, πόσοι και πόσοι δέσμοι ουσιών, παθών, ποτού, τζόγου, ναρκωτικών δεν βρήκαν λύτρωση στο σταυρωμένο Χριστό. Ο Χριστός είπε, ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Εκείνοι βρίσκονταν στην καταλληλότερη θέση, αλλά δεν κοίταξαν τον Χριστό. Και συνεχίζει ο Ματθαίος. Και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί. Ενώ εκείνος κρέμεται και βασανίζεται να πάρει αναπνοή, γιατί με το βάρος του σώματος κατεβαίνει το σώμα, τα χέρια των κρατών ψηλά, δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Αυτοί κάθονται, διασκεδάζουν και τον φυλάνε. Από ποιον τον φυλάνε? Ποιον φοβούνται μη τυχόν τον κατεβάσει από εκεί? Από τους μαθητές? Εδώ γελάμε. Οι μαθητές είναι τρομοκρατημένοι τόσο πολύ που έχουν εξαφανιστεί. Και τελευταία λεπτομέρεια. Ο Ιησούς σταυρώνεται ανάμεσα σε δύο ληστές. Συνεχίζει ο Ευαγγελιστής σε εδάφιο 38. Τότε σταυρούνται συν αυτό δύο ληστές, εις εκ δεξιών και εις εκ ευωνήμων. Πώς είχε πει ο Χριστός πως θα τον κοροϊδευαν? Το είχε πει προφητικά. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λένε φαγάς και εινοπότης είναι αυτός. Κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς. Ο Χριστός πάντα κάνει παρέα με τελώνες και με αμαρτωλούς, αγαπητοί μου. Ξέρετε ποιος δεν μπορεί? Εκείνους που το παίζουν πολύ πνευματικοί. Εκείνους που το παίζουν πολύ χριστιανοί, αλλά η ζωή τους άλλα λέει. Ο Χριστός αγαπάει τον αμαρτωλό. Πεθαίνει για τον αμαρτωλό. Για τον αμαρτωλό πέθανε. Από τότε και μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η παρέα του. Η αμαρτωλή. Είσαι αμαρτωλός. Το αναγνωρίζεις ότι είσαι αμαρτωλός. Εσένα αγαπάει ο Χριστός. Για σένα ήρθε. Εσένα θέλει. Θέλει να σε πάρει και να σε αλλάξει. Να σε ελευθερώσει και να σου δώσει ζωή. Και μάλιστα πλέρια, λέει στον Ιωάννη κεφάλαιο 10, εδάφιο 10. Και κλείνω. Γι' αυτό και θα του δώσω, ο Θεός λέει, θέση στους μεγάλους ανάμεσα και θα μοιράσει αυτός τα λάφυρα στους ισχυρούς. Επειδή ο ίδιος τη ζωή του στον θάνατο την έδωσε και δέχτηκε να συγκαταλεχθεί με τους αμαρτωλούς. Αυτός πολλών τις αμαρτίες βάσταξε και μεσητεύει υπέρ των αμαρτωλών. Και εύχομαι αυτός να είναι ο σωτήρας σου και ο λυτρωτής σου και ο Θεός σου. Αν δεν είναι, σήμερα μίλα του και πες του, Κύριε, έλα στη ζωή μου.
άλλαξε με. Θέλω να σε αγαπήσω, να γίνεις ο Θεός μου, ο Κύριος μου και ο Σωτήρας μου. Αμήν.